Χάιντι ήταν ενός έτους, οι γονείς της πέθαναν και από τότε ζούσε με τη θεία της την Τέτε. Ζούσε χρόνια με τη θεία της και πίστευε ότι αυτή ήταν ο μοναδικός της συγγενής. Όλοι όμως μιλούσαν και για έναν παππού που ζούσε στις Άλπες. Σε αυτόν λοιπόν τον παππού πήγαν τη Χάιντι. Η Χάιντι πρέπει να μείνει μαζί σου. Βρήκα μια δουλειά στη Φραγκφούρτη. Εμπρός! Χάσε από τα μάτια μου. Και μην ξαναφανείς εδώ. Μην ξανατολμήσεις να ενοχλείς τη ζωή μου. Άκουσες! Φύγε από μπροστά μου! Φύγε αμέσως! Γεια σου, Χάιντι. Να είσαι καλά. Γεια σου, θεία Τέτε. Δέτε, δέτε! Την άφησες εκεί τελικά? Πώς μπόρεσες να αφήσεις ένα μικρό παιδί με ένα τόσο παράξενο γέρο? Μεγάλο λάθος σου αυτό, κορίτσι μου. Και τι να κάνω? Οτιδήποτε εκτός από αυτό. Δεν είχα άλλη λύση. Τη Χάιντι την αγαπώ. Νομίζεις ότι μου είναι εύκολο? Το ξέρω ότι είναι άσχημο, αλλά είμαι νέα Μπάρμπι, 26 ετών. Από τότε που πέθανε η αδελφή μου, φρόντισα τη Χάιντι σαν μητέρα της. Τα λεφτά ήταν ελάχιστα. Για πρώτη φορά βρήκα μια δουλειά. Στην Φραγκφούρτη, Μπάρμπι, στην Φραγκφούρτη. Πηγαίνετε μαζί. Και τι θα την κάνω όταν δουλεύω, μπορείς να μου πεις? Κανείς σας δεν έχει ιδέα. Τι θα κάνουμε με σένα, μου λες? Αν θέλεις, μπορείς να μου δείξεις όλο το σπίτι σου. Ίσως για την ώρα είναι η καλύτερη ιδέα. Μάζεψε τα ρούχα σου και έλα μαζί μου. Και τι τα χρειάζομαι τα ρούχα? Βλέπω ότι είσαι παράξενο παιδί. Δεν χρειάζονται ρούχα τα παιδιά. Ναι, αλλά με εμποδίζουν όταν χοροπηδάω. Κοίτα. Μπου, βε. Αυτά τα έμαθα από τα κατσικάκια. Τέλος πάντων, φέρε όμως τα ρούχα σου μέσα. Εδώ. Αν τα βάλεις με τάξη, ναι. Τι μεγάλο καζάνι! Μυρίζει κάτι σαν τυρί. Είναι τυρί? Ναι. Αφού μένεις μόνος, θα μαγειρεύεις και μόνος σου, ναι? Από σήμερα θα σου μαγειρεύω εγώ, παππού. Ωραία! Αυτό είναι σίγουρα το δικό σου το κρεβάτι. Εγώ που θα κοιμάμαι? Όπου θέλεις. Να κοιμηθώ μέσα στο καζάνι, ε? Γιατί δεν βρίσκεις ένα μέρος που να σου αρέσει? Λες? Καλά, θα κοιτάξω. Α, εδώ φαίνεται ωραία. Εδώ θα κοιμάμαι. Ναι. Ω, ναι. Α, εδώ πάνω είναι πολύ ωραία.
Παππού, έλα να δεις τι ωραία είναι εδώ πάνω. Νομίζεις? Τι έγινε? Τι έγινε? Αν ήξερες πόσο όμορφα μυρίζει. Τόσο όμορφο κρεβάτι μόνο εγώ έχω. Νομίζω ότι έπεσε από τη σκάλα. Μα γιατί κάνεις έτσι? Μου αρέσει! Είναι το πιο όμορφο κρεβάτι του κόσμου! Εδώ θα κοιμάμαι πάντα! Εδώ και πουθενά αλλού! Εδώ πάνω θα είναι το κρεβάτι μου! Και τι κρεβάτι, ε! Ελπίζω να έχεις και ένα σεντόνι για μένα! Χωρίς αυτό κρεβάτι δεν γίνεται! Εκτός αν έχεις δει κρεβάτι χωρίς σεντόνι! Καλά, πάω να σου το φέρω! Απ' την αρχή έλεγα πως είναι παράξενο παιδί. Γρήγορα, παππού! Επιτέλους! Πρέπει να καταλάβεις ότι εδώ πάνω δεν υπάρχει βιασύνη. Καλά, αλλά πρέπει πρώτα να φτιάξουμε το κρεβάτι μου. Ζήτω! Είναι ωραίο! Μάλλον χρειάζεσαι βοήθεια. Τι κάνεις τώρα? Κατάλαβα! Κάπως καλύτερα, ε! Ναι! Αχ, είναι υπέροχα, μαλακό! Προσοχή! Hey. Έτσι δεν το ήθελες, Χάιντι? Ναι, κάπως έτσι! Λείπει όμως κάτι! Τα περισσότερα κρεβάτια έχουν και σκέπασμα από πάνω! Αυτό είναι δύσκολο. Δεν είχα ποτέ φιλοξενούμενους. Αχ, δεν πειράζει. Θα βάλω πιο πολύ άχυρο. Από εδώ. Περίμενε, Χάιντι. Λες να μπορώ να κοιμηθώ σε αυτό όπως σε έναν υπνόσακο? Θα δούμε. Κατάλαβα τι θα κάνεις, παππού. Ωραίο. Λες να είναι εντάξει? Φυσικά και γιατί όχι! Είναι πολύ πιο όμορφο από όσο το φαντάστηκα! Πόσο θα ήθελα να ήταν τώρα ώρα για ύπνο! Λες να βλέπω τα αστέρια! Λες να φαίνονται καθαρά! Αν κοιτάξεις από το παράθυρο και αν δεν υπάρχουν σύννεφα, θα βλέπεις χιλιάδες αστέρια από εδώ! Αλήθεια! Λες να μπορώ να ακούω και τα πουλάκια να κελαϊδούν το πρωί! Και τα πουλιά και τον άνεμο όταν φυσάει! Αλήθεια? Τα ξέρω πολύ καλά όλα αυτά. Ο άνεμος φυσά στο παράθυρο, πότε σιγά, πότε πολύ δυνατά. Μη φοβηθείς όμως, έτσι λέει ο άνεμος καλημέρα. Ο άνεμος έχει πολλά να διηγηθεί, έρχεται από μακριά. Να τον ακούς, ξέρει πολλές ιστορίες. Σοβαρά το λες αυτό, παππού? Άρα δεν μου το έλεγε σοβαρά? Φυσικά και το έλεγα σοβαρά. Τότε εντάξει. Όμως, γιατί γέλαγες πριν? Γιατί πρώτη φορά συμπαθώ κάποιον, Χάιντι. Πρώτη φορά συμπαθώ. Τότε θα μου δώσεις κάτι να φάω. Δεν έχεις κάδικο, το είχα ξεχάσει. Είναι ώρα να μαγειρέψουμε κάτι. Αυτός λοιπόν ήταν ο τρομερός γέροντας. Η Χάιντι, όσο τον γνώριζε, δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί τον φοβόντουσαν όλοι στο χωριό. Ίσως απλώς επειδή ήταν διαφορετικός από τους υπόλοιπους. Τελείως άσπρο, πολύ παράξενο. Ορίστε.
Πολύ ωραία το έστρωσες. Μια λεπτομέρεια μένει μόνο. Κάτι ξέχασες. Κάτι ξέχασες νομίζω. Αλήθεια? Αυτό εννοείς? Ναι παιδί μου. Πόσο πολύ που είναι. Και η πείνα μου όμως είναι μεγάλη. Τρώνε όρθια τα παιδιά? Όχι. Ορίστε. Οχ. Κάπως χαμηλά είσαι, δεν νομίζεις Χάιντι? Καλό κι αυτό. Το πρώτο ατομικό μου τραπέζι. Βάλε μου πολύ. Θα το πιω όλο μονορούφι. Τι είπα? Όλο μονορούφι. Τόσο φρέσκο γάλα δεν υπάρχει πουθενά. Θέλεις να πιεις κι άλλο, Χάιντι? Φυσικά. Ποιος να είναι? Τον είχα ξεχάσει. Έλα, έλα, έλα. Πώς τον λένε? Ζόζεφ. Δεν είναι κάπως τεράστιος? Θέλω να πω, εσύ παππού πώς τον κάνεις να σ' ακούει? Εδώ πάνω στα βουνά χρειαζόμαστε τόσο μεγάλα σκυλιά. Γεια σου Ζόζεφ. Οχ! Μα! Τι μεγάλος που είναι! Είναι η ράτσα του Αγίου Βερνάρδου. Βάλε κάτι ζεστό. Το βράδυ κάνει κρύο. Καλά. Παππού, τι θα γίνει αυτό που κάνεις? Προσπάθησε να το μαντέψεις, παιδί μου. Τι να είναι? Φτιάχνεις καρεκλάκι. Παππού, φτιάχνεις μια ψηλή καρέκλα για να μπορώ να τρώω μαζί σου στο τραπέζι. Δική μου, ε. Ελπίζω να σου αρέσει. Α, σε ευχαριστώ. Γιατί να μην μου αρέσει? Ζόζε, Ζόζε, έχω μια καρέκλα, μια καρέκλα, μια ψηλή καρέκλα. Δεν θα τρώω μόνη μου τώρα. Θα ξυπνήσει μόνο για να φάει, Χάιντι. Μην κοπιάζεις, κορίτσι. Προσοχή. Thank you.
Για τη Χάιντι όλα ήταν υπέροχα. Χαιρόταν για το κρεβάτι της και την κάμαρά της, για τις πεταλούδες, τα λιβάδια και τα βουνά. Ήταν ευτυχισμένη. Για πρώτη φορά στη ζωή της ένιωθε ότι ήταν στο δικό της σπιτικό. Α! Για το Θεό, κοιμήσου! Δεν το ήθελα, λυπάμαι! Σε πόνεσα! Με λένε Χάιντι. Από σήμερα θα μένω μαζί σας. Θα ήθελα πολύ να γίνουμε φίλοι. Ζόζεφ! Ζόζεφ, σου μιλάω! Άνοιξε τα μάτια σου! Χουφ! Πάρ' το να δοκιμάσεις, παιδί μου. Τι? Πρέπει να το πιω. Το έχεις ξαναπιεί σήμερα, στο πρωινό. Και το βρήκα πολύ νόστιμο. Οι καμπάνες. Ο αέρας. Όπα. Αν πάθεις κάτι θα μου πάρουν την επίβλεψή σου, Χάιντι. Μην κάνεις φασαρία, δεν λοιπόν. Δεν κατάλαβες. Ε? Θα μείνω με τον παππού μου πάνω στις Άλπεις. Τι να κάνει εκεί πάνω, μήπως φοβάται?
Η Χάιντι σίγουρα δεν φοβόταν. Ήταν η πρώτη της μέρα στα βουνά, αλλά ένιωθε σαν ήταν εδώ σ' όλη της τη ζωή. Η καλύβα, ο αέρας, το φεγγάρι ήταν όλα όσα ονειρευόταν πάντα.